Γεια σας φίλοι μου και καλώ ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο Team of the Year. Για να δούμε άλλη μια ημέρα, δεύτερη ημέρα, όχι άλλη μια ημέρα. Εντάξει, δεύτερη ημέρα λέμε άλλη μια, είναι λες και έχουμε 20 μέρες Team of the Year. Όχι, δεύτερη ημέρα Team of the Year και έχουμε σήμερα τους Midfielders. Ελπίζω στους attackers, αν ανοίξετε packs, που σα είπα, αν θέλω να το πάω το σωστό να μην ανοίξετε, την Πέμπτη ή την Παρασκευή και μετά που θα μπουν όλοι, είναι το σωστό. Αλλά αν ανοίξετε packs, ελπίζω να είχατε κάτι, ελπίζω να ήσασταν τυχεροί. Εγώ δεν ήμουν, δεν πέτυχα κάτι. Άνοιξα κάποια πακέτα, το challenge που μα έδωσε χθε, έπαιξε και δύο τραφτάκια δεν είχαμε κάτι. Ε, λοιπόν, τι έχουμε, Καταρχά, έχουμε κάτι στα objectives, να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Objectives, θα που βγήκε χθε. Τα daily, δεν βλέπω κάτι, δεν έχουμε κάτι. Όχι, όχι. Εδώ πέρα δεν θέλουμε κάτι milestones, φυσικά και όχι. Γιατί να τα πειράξουμε τα milestones, μια χαρά, απειραχτά είναι. έβαλε δύο, αλλά δεν είναι και κάτι. Ε, λοιπόν, έχουμε... Πού είναι οι τύποι εδώ πέρα? Νάτι. Έχουμε The Young, 94. De Bruyne 98 και Καντέ 97. Καλά, ο Καντέ όπως και πέρσι είναι μια κατηγορία μόνος του, παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι Καντέ. Είναι σχεδόν όλα 90, εκτός από το shooting που είναι 88. Σε αυτή την κατηγορία βάζεις ένα Hunter και τελείωσε. Το καλύτερο, box to box mid στο παιχνίδι, τέλος, δεν συζητάμε τίποτα άλλο, φύγαμε, πάμε παρακάτω. De Jong, Επίση πολύ δυνατή κάρτα. Ε, εντάξει, και οι τρει είναι απίστευτα all around. Αυτού του τρει του θέλει στο κέντρο σε 4-1-2-1-2. Όταν είναι οταν εισαι καντέ, καντε <coughs> γιόν <coughs> και είτε μπρο είναι τα 2 CM. Και τελείωσε. Τελείωσε το κέντρο για πάντα. Χωρί icons, χωρί τίποτα. Ε, εντάξει, καρτάρε είναι, καρτάρε φαίνονται. Προφανώ. Πάρα πολύ ωραίε κάρτε. Και εντάξει, παρότι πολλοί είπατε ότι Όπω και εγώ, ο Ντεμπρόιν δεν ήταν για να πάρει φέτο. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν μα χαλάει καθόλου. 5 weak foot. Τερματισμένη τερματισμένο dribbling, τερματισμένο shooting. Πολύ καλό pace που είναι κάτι που του λείπει στι άλλε κάρτε του. Και defending. Μπορεί να παίξει αυτή από CDM μέχρι CAM μέχρι striker. Μπορεί να παίξει σε όλε τι κεντρικέ θέσει άνετα. Ε, τι να πούμε, όπω είπα, απίστευτε κάρτε. Απίστευτε κάρτε. Να δούμε αν έχουμε κάποια άλλα ε, Scott building challenges. Ε, δεν έχουμε καν την καρτέλα που είχαμε. Ού! Δεν έχουμε την καρτέλα του Τιμοβιγέρα, αλλά έχουμε flashback David Luiz. Με τέσσερι ομάδε μέσα. Καλά, από τι πιο σπασμένε κάρτε πέρσι, προπέρσι, παραπρόπέρσι. Δεν ξέρω πότε δεν ήταν σπασμένη αυτή η κάρτα. Και πότε δεν είχε μια κάρτα η οποία ήταν απίστευτη στο παιχνίδι. Και μάλλον και φέτος, θα έχει άλλη μια. Έχουμε έναν flashback David Luiz. Medium, medium, 1,89. 83 pace βλέπω. Ε, μια κάρτα η οποία θα, θα μπορούσε να παίξει και CDM άνετα. Και CM άνετα από τα stats που βλέπω στην κάρτα. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. 83 pace, 78 acceleration, sprint speed στο 85. Shoot, ακόμα και shooting έχει. Attacking position και finishing δεν έχει. Οκ, okay, δεν είναι για να παίξει CM, αλλά για CDM είναι άνετα αυτή η κάρτα, παιδιά. Passing έχει μια χαρά. Short pass βλέπω κομπλέ, long pass. Εντάξει, το vision είναι λίγο μέτριο για CDM. Dribbling έχει, δεν έχει agility balance. Οκ, okay. μην τα θέλουμε και λόγω δικά μας. Τρομερό defending, τρομερό physical, απίστευτη κάρτα και θα είναι απίστευτη ακριβή γιατί έχει τέσσερα segments. Πάμε να δούμε τι ζητάει. Θέλει μία 85ρα, μία εδώ πέρα κανονική, μία 85ρα με team of the week, μία 87ρα και μία 86ρα με team of the week. Παιδιά αυτή η κάρτα κάνει 500 χιλιάρικα με 600 χιλιάρικα. Κατευθείαν. Αξίζει. Θα είναι καρασπασμένη. Είναι βραζιλιάνος. Είναι από Premier League. Links θα έχει. Σιγά μην έδινε αυτή την κάρτα η EA έτσι. Team of the Year Challenge έχουμε ξανά. Δίνει ένα small prime goal players pack untradable. Untradable, ναι, μην δώσει τίποτα. All untradable, all untradable. Μην δώσει τίποτα. Έχει και τη loan. Τη loan μετά από κάποια φάση την έβγαλε χθε. Ναι, 20. Οκ. Oh. 20 μέρε. 20 μέρε ο Νταβίδου Λουίζ. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Ότι είναι 20 μέρε. Έχετε καιρό να το σκεφτείτε. Έχετε καιρό να μαζέψετε assets. Για αυτήν την κάρτα ξέρω ότι πολλοί θα την κάνουν. Ξέρω ότι θα είναι οπί. Είναι σίγουρο ότι θα είναι οπί. Είναι σίγουρο ότι θα είναι αυτή η κάρτα. Είναι σίγουρο ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα center back στο παιχνίδι για πολύ καιρό. 500-600 χιλιάρικα. Αν tradable όμω. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Α, και έχουμε και άλλα πράγματα εδώ πέρα. Όπα, έχουμε και άλλα παιδιά. Δεν τελειώσαν εδώ. Έχουμε μια Eastern Europe Xmas Kit. Okay. Ε, έχουμε τον Νόερ παραμένει. 83 συν rated guarantee. Το οποίο σημαίνει guarantee boards Βέβαια το είχαμε με ηλίθια ε, requirements και συνεχίζει να είναι με ηλίθια requirements, 82 rating. Τι να σου πω. Και την φορά, είπα δεν άξιζε, πολλοί μου είπατε έβγαλα ε, αυτό, από αυτό. Προφανώ κάποιοι θα βγάλουν, παιδιά. Προφανώ κάποιοι θα βγάλουν. Αλλά αυτό που ζητάει είναι χαζομάρα. Είναι χαζομάρα, τόσοι ε, παίκτε 82 και 83 νομίζω πρέπει να βάλει για να βγάλει 82 rating για να πάρει 83 εσύ που συνήθω είναι 83 άρι. Ε, όχι, δεν νομίζω ότι αξίζει. Δεν νομίζω ότι αξίζει. Μπορεί να κάνω ένα-δύο αλλά δεν αξίζει, για παραπα... δεν αξίζει καθόλου βασικά, αλλά μην κάνετε πιστεύω πολλά, δεν αξίζουν. Λοιπόν, ε... αυτά, δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο, απίστευτη κάρτα αυτό που έσκασε εδώ, το... 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 Η flashback του David Luiz είναι απίστευτη κάρτα, βέβαια είναι πάρα πολλά τα coins και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ε... αν θα αξίζει, δεν είδαμε τα packs, να δούμε και λίγο τα packs, δηλαδή. καταρχάς μην δίνει και αυτά, 3W ή, ή θέλεις να δώσεις 3W packs, έλεος. Είναι untradeable, παιδιά. Πάλι το βρήκε και είναι καινούριο κόλπο αυτό. Και είναι, και συνεχίζει, είναι τα ίδια άθλια πράξη που είναι tradable, απλά untradeable. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που κάνει, έτσι. Premium Gold Players Pack, Prime Gold Players Pack. Αν ήταν tradable, θα έλεγα, ok, τουλάχιστον δίνει κάποια καλά πράξη. Για 87 ομάδα Prime Gold Players Pack, μόνο στο FIFA 20, παιδιά, μόνο στο FIFA 20. Με 87 ομάδα Prime Gold Players Pack αποκλείεται. Τουλάχιστον 50k ήταν αυτό παλιά, με RR Megapack, με 55k. Τουλάχιστον η 87. Άρα πλέον έχουμε αυτό. Πλέον έχουμε αυτή τη μάστιγα. Κακά πάξει και πλέον καινούρια μάστιγα. untradeable pack. Σε SBC. Ε, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή δεν έχουν, στην ουσία δεν έχουν βάλει αυτά τα πάξ. Δεν έχουν βάλει. Δεν πρόκειται να πάρει κόνη πίσω. Δεν παίρνει κόνη πίσω. Σαν να σου λέει, Όχι. Θέλουμε 600 χιλιάρικα για αυτή την κάρτα και θα δώσει 600 χιλιάρικα και ό,τι packs ανοίξει θα είναι untradeable. Δηλαδή θα πετύχει CR7. Δεν θα. Δεν θα, θα... Θα είναι στο κλάμπ σου απλά. Θα είναι στο κλάμπ σου. Θα, θα, είναι όσο κάνει η 93 93 κάρτα στο market. Θα είναι μια gold and trade κάρτα. Με χαλάει εμένα προσωπικά αυτό. Τι να σα πω. Δεν ξέρω για εσά. Εμένα με χαλάει προσωπικά αυτό. Παρ' όλα αυτά έχουμε μια κάρτα η οποία είναι αλμυρούτσικη. Συζητιέται δηλαδή. Δεν είναι, δεν είναι πράγμα. Δεν είναι άνοστο content. Είναι κάτι. Εγώ θα πω ότι είναι πολλά είναι untradable, είναι πολλά για να τα δώσεις σε ένα center back δεν ξέρω δεν θα πω αν αξίζει ή όχι θα πω ότι αποφασίστε με, με σύνεση τι θα κάνετε γιατί ε, είναι μια κάρτα που ζητάει πάρα πολλά από το club σας ζητάει πάρα πολλά πράγματα να φύγουν από το club σας coins, είτε είναι untradable είτε είναι assets που έχετε μαζέψει tradable, untradable, αυτά έχουμε του midfielders για, ε, για μια μέρα αύριο θα έχουμε του defenders και μάλλον την 5 θα μπουν όλοι θα το κάνουμε έτσι φέτο. Θα δείξει. Θα δείξει. Εγώ δεν ξανά αν τη συμβουλή. Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι θέλετε να ανοίξετε κάποια πακ γιατί είναι καινούργιοι παίκτε. Αλλά κάντε υπομονή για την Πέμπτη ή την Παρασκευή που θα μπουν όλοι στα πακ. ώστε να έχετε όσε περισσότερε πιθανότητε μπορείτε να πετύχετε μία από αυτέ τι κάρτε. Λοιπόν, αυτά. Όπω σα έχω πει, like, σχόλια, ό,τι θέλετε, τα διαβάζω. Εννοείται να σχολιάζετε και να λέτε τη γνώμη σα. Αυτά. Like αν σα άρεσε όπω είπα, subscribe αν δεν είναι συγγραμμένοι και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο μέχρι τότε. Γεια χαρά.